Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και χθες. Mm-hmm. Με αυτό το θρίλερ με την απώλεια του στρατιωτικού υλικού στη Λέρο. Είναι ο Ζήσης ο Μούσιος στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι νεότερα έχουμε. Είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά άφησε αιχμές για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος. Mm-hmm. Ζήση, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν, να σου πω ότι παραμένει σε καραντίνα η ναυτική βάση στην Λέρο. Mm-hmm. Εκεί βρίσκονται τώρα κλιμάκια τόσο υψηλότατων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, της ΕΙΠ αλλά και της αντιτροποκρατικής. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να δούνε τον χρόνο κυρίως που έγινε αυτή η απώλεια του υλικού. Γιατί ακόμη δεν τον ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε πότε έγινε η τελευταία καταμέτρηση. Μάλιστα. Έγινε το Δεκέμβριο. Αν έγινε σωστά ή όχι, θεωρούμε ότι έγινε σωστά. Ξεκινάμε από εκεί. Υπάρχουν κάμερες στην αποθήκη οπλισμού. Τρεις μήνες είναι το υλικό που μπορούν να καταγράφουν στη μνήμη τους. Έτσι λοιπόν κοιτούν αυτό το υλικό, να δουν ποιοι είχαν πρόσβαση στην αποθήκη. Από εκεί και πέρα κοιτούν ποιοι ξέραν κωδικούς, υπάρχει συναγερμός, ποιοι ήταν σκοποί, ποιοι ήταν υπεύθυνοι αξιωματικοί, ποιοι είχαν πρόσβαση τέλος πάντων. Είναι περίπου 10 άτομα τα οποία αυτό το χρονικό διάστημα είχαν άμεση πρόσβαση να μπουν μέσα στην αποθήκη. Γίνονται τώρα οι ερωτήσεις. Δεν ξέρουμε τι απαντήσεις δίνονται. Πάντως το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ίχνος παραβίασης της αποθήκης οπλισμού. Έτσι λοιπόν. Και Ζήση, αυτό είναι κάτι το οποίο το μάθαμε τυχαία, έτσι? Έγινε αντιληπτό από ένα τυχαίο γεγονός, παράδοση παραλαβή? Κάθε φορά που γίνεται παράδοση παραλαβή σε μια αποθήκη οπλισμού, ο ένας αξιωματικός παραδίδει στον άλλον και ο αυτός. Γίνεται καταμέτρηση και απογραφή. Ακριβώς. Ναι. Ακολουθεί μια απογραφή. Σε αυτή την απογραφή φάνηκε λοιπόν ότι λείπει οπλισμός. Τώρα, Ζήση, επειδή η απώλεια πολεμικού υλικού από στρατόπεδα έχει συνδεθεί με την τρομοκρατία, την εγχώρια τρομοκρατία, και δει τη 17 Νοέμβρη. Στο Σικούριο, στην ΚΟ, ακριβώς, όλα αυτά τα. Γι' αυτό γίνεται πολύ μεγάλος θόρυβος και υπάρχει αυτός ο συναγερμός κατά πώς φαίνεται. Νομίζω όμως. Σου ζητώ συγγνώμη που σε διέκοψα. Okay. Νομίζω όμως ότι οι έρευνες στρέφονται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και στο κοινό έγκλημα. Δεν είναι δεδομένο ότι έχουμε απαλωτρίωση υλικού, όπως το έλεγαν οι οργανώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατική ενέργεια. Ίσα το αντίθετο, Άκη. Από την πρώτη εκτιμήση της τρομοκρατικής είναι ότι είναι τέτοιο το πολεμικό υλικό το οποίο λείπει, το οποίο δεν παραπέμπει σε τρομοκρατία. Διότι υπήρχε πρόσβαση, αφού είχαν πρόσβαση μέσα στην αποθήκη οπλισμού, να πάρουν άλλα πράγματα που θα ήταν πιο χρήσιμα στην τρομοκρατία και δεν λείπουν αυτά τα πράγματα. Άρα γρήγορα σβήνει αυτό το σημείο. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που μας λες. Την πληροφορία που έχουμε την αντιτρομοκρατική. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει επικεντρωθεί κυρίως μέσα στο χώρο της ναυτικής βάσης η έρευνα. Θα επεκταθεί πάντως η έρευνα. Αυτή είναι η θέληση του Υπουργείου να πέσει φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης. Και νομίζω ότι έκανε εντύπωση και η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, η οποία ήρθε χθες το βράδυ, αφού λέει σε πρώτη φάση ότι η προανάκριση γίνεται σε αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές και υπό την επίβλεψη στρατηγικού εισαγγελέα, λέει στο τέλος ότι ας αφήσουμε τα αρμόδια προανακριτικά όργανα να πραγματοποιήσουν την έρευνα που από την πρώτη στιγμή έλαβα την εντολή να διεκπαιρεώσουν και περιμένουμε το πόρισμα των εργασιών τους, πριν καταλήξουμε σε ανεύθυνα επιπόλαια και ανακριβή συμπεράσματα δεδομένων των αρωτέρων. Θα συζητούσαμε λίγη αυτοσυγκράτηση σε αυτούς που επιχειρούν απροκάλυπτη πολιτική σπέκουλα στην υπόθεση αυτή για φθηνή μικροπολιτική. Δεν προσφέρεται αυτή η ιστορία τώρα για μικροπολιτική σπέκουλα, ένθεν κακήθεν. Ζήση, ας περιμένουμε τα αποτέλεσμα των ερευνών. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Είναι σοβαρό το περιστατικό. Ας είμαστε όμως λίγο προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζήση μου. Καλημέρα. Καλημέρα.